Γνωστές έγιναν οι τοποθετήσεις των 250 νέων συνοριακών φυλάκων με όλα τα σύμφωνα συμβίωσης να μετρούν κανονικά στη μοριοδότηση. Όσοι δηλαδή προσπάθησαν να εξασφαλίσουν την τοποθέτησή τους στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ακόμη και συνάπτοντας εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, πέτυχαν το σκοπό τους. Παρά τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας Τάκη Θεοδωρικάκου περί έρευνας για το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, τίποτα τελικά δεν άλλαξε και σίγουρα κάποιοι συνοριακοί φύλακες αδικήθηκαν, όπως σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, Δημήτρης Δερβεντλής. Όπως γνωρίζετε, από εχθές έχουν ανακοινωθεί οι τοποθετήσεις των νέων συνοριακών φυλάκων των 250 στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και στο Προκικά φυλακείο. Τα σύμφωνα συμβίωσης, από ό,τι έγινε αντιληπτό, προσμέτρησαν κανονικά στην μοριοδότηση των συναδέλφων και τοποθετήθηκαν και σύμφωνα με τα σύμφωνα συμβίωσης. Δεν άλλαξε κάτι ως προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι ότι ναι, η έρευνα η διοικητική είναι σε διαδικασία, όπως και η εισαγγελική έρευνα, εάν και εφόσον αποδειχτεί ότι υπάρχουν εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, κάποιοι συνάδελφοι θα τιμωρηθούν για τα εικονικά σύμφωνα. Δεν αλλάζει κάτι ως προς την αλλαγή της τοποθέτησης των νέων συνοριακών φυλάκων. Για εμάς ως Ένωση Συνοριακών Φυλάκων, ότι έπρεπε να έχει γίνει πριν να ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις των νέων συνοριακών φυλάκων. Από εκεί και πέρα και να βρεθούν εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, δεν αλλάζει τοποθέτηση και κάποιοι συνάδελφοι, εφόσον αποδειχτούν εικονικά σύμφωνα συμβίωσης, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι συνάδελφοι αδικήθηκαν ως προς την τοποθέτησή τους. Αν από την προηγούμενη ακόμη προκήρυξη είχαν διαχωριστεί η αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης από αυτή της Ορεστιάδας, δεν θα συνέβαινε αυτό που έγινε, τονίζει ο κ. Δερβεντλής. Από την προηγούμενη ακόμη προκήρυξη το 2020 των 400 συνοριακών φυλάκων, είχαμε γίνει αντιληπτό ότι υπάρχουν διάφορα θέματα ως προς την αγωνίες των συναδέλφων, ως προς την τοποθέτησή τους. Προς τα σκεπτόμενοι λοιπόν και γνωρίζοντας κάποια πράγματα, είχαμε ζητήσει λοιπόν να γίνουν δύο προκηρύξεις ή ακόμη και μία προκήρυξη, αλλά να είναι ξεχωριστά για τη ΔΑ Αλεξανδρούπολης και ΔΑ Ορεστιάδος. Σε κάθε περίπτωση, με ένα τέτοιο διαγωνισμό, ναι, θα παίρνανε μοριοδότηση οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εντοπιότητα από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ή τον Δήμο Σουφλίου για τη ΔΑ Αλεξανδρούπολης και ούτω καθεξής και για την ΔΑ Ορεστιάδος. Σε κάθε περίπτωση δεν εισακωστήκαμε, δεν ληφθήκε υπόψη και αυτό και έχουμε αυτή την αγωνία των νέων παιδιών και τα σύμφωνα συμβίωσης ώστε να κερδίσουν, να πετύχουν την τοποθέτησή τους στη ΔΑ Αλεξανδρούπολης.